Πες ότι ξέρεις ότι δεν θα το δει εκ των προτέρων κανείς το έργο σου. Θα το φτιάξεις. Είναι μια κατάσταση η οποία σε βάζει σε μια σκέψη. Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε ένα έρημο νησί, ότι κάτι θα σκάλιζα στην άμμο, δεν μπορεί. Σίγουρα, και, ναι, δεν μπορεί να μην το κάνω. Αλλά η χαρά που σου δίνει η επικοινωνία με το κοινό, με το κάποιον που θα το νιώσει, που θα το δει, που θα το απολαύσει. Ξέρεις, όταν κάνεις τη δράση σήμερα, η ιστορία μέλει να δείξει μετά από 30-40 χρόνια αν αυτό που έκανες υφίσταται. Είναι, υπάρχει για κάποιο λόγο. Πετυχαίνεις πάρα πολύ έξυπνα αυτό που κάνεις με το πλέξιγκλας, που στην ουσία ζωγραφίζεις και μέσα και έξω. Αυτές οι ποιότητες που βγάζεις εδώ πέρα που είναι αφόρμητες. Η ζωγραφική μου ήταν παλιότερα λίγο περισσότερο ενοιολογική. Στο τελευταίο διάστημα νομίζω ότι στοχεύει περισσότερο στο συνέστημα. Mm. Το συνέστημα λοιπόν νομίζω ότι το διεγείρεις με τα στοιχεία που βάζεις. Πάντα έχω μια σκέψη για το πώς θα βγει. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα το The Green Door, η πράσινη πόρτα είναι σαν να εισέρχεται η φύση μέσα σε ένα τεχνητό χώρο. Σαν να έρχεται από το πράσινο νερά, ξέρω εγώ, και τρέχουν μέσα σε ένα. Εδώ το θεωρείς πιο πολύ ενοιολογικό, θα το έλεγες περισσότερο. Ναι, αλλά βγάζει έχω την αίσθηση ότι βγάζει συνέστημα. Τρομερό συνέστημα ναι. Βγάζει. Χωρίς απαραίτητα να βλέπεις το πράσινο που μπαίνει μέσα στη φύση. Ας πούμε ότι είναι ένα αίθριο κήπου και είναι σαν να έχει ανοίξει πόρτα από το πράσινο και να μπαίνει, μπαίνει μέσα το νερό, η ιερέως ατμόσφαιρα του. Πω, είναι απίστευτο. Ναι.